Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στο επόμενο μέρος της παρουσίασης που θα αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο εισάγουμε προγράμματα στο controller της μηχανής και κάποια tips για τον προγραμματισμό. Καταρχήν πρέπει να συνδέσουμε το σύστημα μας με τη μηχανή μας. Η μηχανή έχει σαν είσοδο και έξοδο έναν αντάπτορα RS232, αυτόν εδώ πέρα. Οπότε πρέπει το RS232 να το συνδέσουμε στον υπολογιστή μας. Οπότε, συνδέουμε το ένα άκρο στο μηχανή. Λοιπόν, τώρα με κάποιο τρόπο πρέπει να συνδέσουμε το άλλο άκρο, το οποίο είναι πάλι RS232, απλά αντί για 25 pin έχει 9. Αυτό το άκρο λοιπόν πρέπει να το συνδέσουμε στον υπολογιστή μας. Προσοχή, εδώ πέρα, δεν πρέπει να πάρουμε ένα καλώδιο το οποίο είναι ακατάλληλο για τη δουλειά. Ας πούμε αυτό πέρα το καλώδιο, είναι από τη μία RS232 9 pin, αλλά από την άλλη κάποιοι το έχουν φτιάξει και έχουν βάλει έναν αντάπτορα απλά σε USB. Αυτό όμως δεν μας κάνει στην περίπτωσή μας για τον εξής λόγο, ότι από τη μία έχουμε το USB που είναι ψηφιακή πληροφορία, δηλαδή πληροφορία που δίνει ο υπολογιστής μας τηρεί το ψηφιακό πρωτόκολλο, ενώ από την άλλη η μηχανή μας διαβάζει σηριακό πρωτόκολλο RS232. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν δεν λειτουργούν τέτοια καλώδια. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός αντάπτορας, ειδικό καλώδιο, το οποίο έχει μέσα έναν μικροεπισκευαστή, ο οποίος μετατρέπει την ψηφιακή πληροφορία σε σηριακή RS232. Όπως αυτός, ο οποίος συνοδεύεται από κάποια driver, τα οποία τα βάζουν στον υπολογιστή και έτσι διαβάζει ο υπολογιστής τον ανταπτοράκι αυτό. Λοιπόν, οπότε όπως είπαμε και πριν, συνδέουμε τον ανταπτορά μας στον υπολογιστή. Με το πρόγραμμα CAM που χρησιμοποιούμε, στην περίπτωση μας είναι το SolidCAM, εξάγουμε έναν G-κώδικα. Αυτός ο κώδικας είναι σε μορφή text. Ας πούμε να ανοίξουμε αυτό το αρχείο, θα δούμε εδώ πέρα ότι είναι σε μορφή text. Αυτό μας δίνει το προτέρημα ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάποια σημεία, όπως θα τονίσουμε αργότερα, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν στην παρούσα φάση, θα το αναλύσουμε αργότερα αυτό. Λοιπόν, τώρα, αυτό το αρχείο όμως text πρέπει να το μεταφράσουμε σε αρχείο NC προκειμένου να το διαβάσει η μηχανή μας. Για αυτό το λόγο λοιπόν χρησιμοποιούμε κάποια προγράμματα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Στην περίπτωσή μας είναι το Simco Edit V7. Ας το ανοίξουμε λοιπόν να δούμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα το περιβάλλον που έχει το Simco. Πάμε πάνω στο Open για να ανοίξουμε το αρχείο που θέλουμε να αλλάξουμε. Πάμε εδώ πέρα, το αλλάζουμε σε All Files, έτσι. Οπότε πάμε και βρίσκουμε το πρόγραμμα που θέλουμε. Πάμε από αυτό, ας πούμε, που λέει Code. Οπότε βλέπουμε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, θα το αποθηκεύσουμε σε μορφή NC. Οπότε πάμε εκεί πέρα, πάμε πάνω, Save As. Κάτω επιλέγουμε Has Milling Files. Το επιλέγουμε και το αποθηκεύουμε, ας πούμε, στην επιφάνεια εργασία. Τα αποθηκεύσαμε. Οπότε τώρα έχουμε έτοιμο το αρχείο μας. Ας το κλείσουμε λοιπόν, πατάμε close, το κλείνουμε και είμαστε έτοιμοι να το στείλουμε. Πριν όμως από αυτό πρέπει να δούμε σε ποια θύρα μας διαβάζει ο υπολογιστής μας τη μηχανή μας. Άρα πάμε λοιπόν στον πίνακα ελέγχου, πάμε στη διαχείριση συσκευών και βρίσκουμε τις θύρες COM και LPT. Τις ανοίγουμε και βλέπουμε ότι είναι το COM3, USB Serial Port COM3. Οπότε, τα κλείνουμε αυτά. Οπότε, αφού βρήκαμε ποια είναι η είσοδος που αναγνωρίζει τη μηχανή μας, πάμε στο Transmission, πατάμε DNC Setup, έτσι, και εδώ πέρα θα ορίσουμε σε ποια θύρα θα το βρίσκει και πώς θα ονομάσουμε τη μηχανή που πρέπει να στείλουμε. Εδώ πέρα την έχουμε ονομάσει, είναι καταρχήν Has Milling. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι η θύρα COM3 που μας το έχει. Το baud rate είναι 9600 όπως το θέλουμε κλπ. Οπότε πατάμε OK, τα ελέγξαμε αυτά. Ας ξανανοίξουμε λοιπόν το αρχείο αυτό που έχουμε αποθηκεύσει σε μορφή Has Milling File, το οποίο είναι το code, αυτό εδώ, ωραία, το βρήκαμε. Και τώρα πάμε στο transmission και θα πατήσουμε send. Πριν όμως πατήσουμε send για να στείλουμε το πρόγραμμα στη μηχανή μας, πρέπει να προετοιμάσουμε τη μηχανή μας για να δεχτεί αυτό το πρόγραμμα.
Οπότε οι ενέργειες που κάνουμε είναι εξής. Πάμε καταρχήν στο list prog. Όπου εκεί πέρα βρίσκεται η λίστα με τα προγράμματά μας. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπουμε είναι όλα μας τα προγράμματα. Έτσι. Με τα βελάκια που πάμε πάνω και κάτω, πάμε τον κέρσορα στο all. Εδώ πέρα όπως βλέπουμε. Και μετά πατάμε το κουμπί receive RSV32. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας εμφανίζει η μηχανή την ένδειξη waiting for data. Αυτό σημαίνει ότι η μηχανή περιμένει να δεχτεί την πληροφορία, δηλαδή το πρόγραμμα που εμείς θα της δώσουμε. Και θα πάμε τώρα να το πατήσουμε από τον υπολογιστή για να το στείλουμε. Οπότε είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πατήσουμε το send. Πάταμε το send. Και εδώ πέρα μας δείχνει το πόσο χρόνο θα κάνει ακόμα. Ένα λεπτό και 23 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε. Άρα η μηχανή εδώ πέρα μας δείχνει ότι δέχεται το πρόγραμμα με τον αριθμό που μας δείχνει εδώ πέρα. Είναι αυτό που τη στέλνουμε. Περιμένουμε και σε λίγο θα μας εμφανίσει μήνυμα ότι τελείωσε η λήψη. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι μας έχει εμφανίσει το μήνυμα Serial RCV Done, που σημαίνει ότι η σειριακή επικοινωνία έχει ολοκληρωθεί. Πάμε λοιπόν πάνω για να βρούμε τον κώδικα που μας έχει στείλει. Τα βελάκια εδώ πέρα, δούμε τον κέρσορα, οπότε το βρίσκουμε εδώ πέρα, που μας το έχει επιλέξει ήδη. Γενικά τα προγράμματα που επιλέγει μας βάζει έναν αστερίσκο δίπλα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι το νούμερο που αυτό που θέλαμε και το όνομά του, code δηλαδή. Ωραία. Τώρα, για να κάνουμε edit το πρόγραμμα αυτό, μπορεί να θέλουμε κάτι να αλλάξουμε στο πρόγραμμα αυτό. Για να κάνουμε edit, το έχουμε επιλεγμένο και πατάμε την επιλογή edit. Βλέπουμε τώρα μας βγάζει σε ένα mode στο οποίο μπορούμε να γράψουμε κώδικα πάνω του ή να διαγράψουμε κάποιες γραμμές από αυτόν. Οπότε εδώ πέρα, με τα γράμματα του μικρολογιού, τα νούμερα κλπ. Όπως έχουμε δείξει στην προηγούμενη φάση, μπορούμε να προσθέσουμε κώδικα ή όχι. Τώρα, αν θέλουμε να βρούμε κάποιο σημείο του κώδικα, το οποίο βρίσκεται πολύ πιο κάτω από εκεί που είμαστε και δεν θέλουμε να πάμε με τον κέρσορα έτσι, γιατί θα αργήσουν πάρα πολύ, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να γράψουμε την γραμμή που θέλουμε να βρούμε. Δηλαδή, αν πίσω θέλουμε να βρούμε τη γραμμή που λέει P contour 18, θα τη βρούμε ως εξής. Γράφουμε εδώ πέρα. Shift για το κεφαλαία. Α, όχι. Λοιπόν, πι λοιπόν, παύλα, shift για να γράψουμε μικρά, contour, δέκα, οχτώ, κλείνει παρένθεση και πατάμε το κάτω βελάκι. Βλέπουμε ότι μας το βρήκε. Άρα, πατώντας, πληκτρολογώντας το νούμερο, αυτό που λέει εκείνη η γραμμή που θέλουμε και πατώντας το κάτω βελάκι, μας το δείχνει. Αν αυτή η γραμμή που ψάχναμε ήταν πιο πάνω από εκεί που βρισκόταν με πιο σωρά μας, το πατάγαμε αντίστοιχα το πάνω βελάκι. Ωραία, πάει αυτό. Τώρα, επιστρέφουμε πάλι στο list prog. Έτσι, βλέπουμε ότι έχουμε επιλέξει το πρόγραμμά μας. Αν θέλουμε να επιλέξουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα, π.χ. αυτό ας πούμε, πάμε σε αυτό και πατάμε το κουμπάκι Select Program, που βρίσκεται εδώ. Άρα θα δούμε τώρα το επιλέξαμε. Βλέπουμε το επιλέξαμε. Επιστρέφουμε πάλι στον κώδικα το δικό μας, τον επιλέγουμε. Για να τον τρέξουμε τώρα, πρέπει να μεταβούμε στο Mode Memory, Mem. Εδώ δηλαδή, πατάμε το κουμπί Mem και μας έχει βγάλει εδώ. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν τώρα για να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Αν θέλουμε, βλέπουμε στον κώδικά μας παράγονται και κάποιες εντολές MIMI01. Οι εντολές MIMI01 είναι προαιρετικά σταματήματα της μηχανής μας. Δηλαδή, όταν η μηχανή μας τρέξει τον κώδικα και φτάσει στο MIMI01, θα σταματήσει. Θα σταματήσει, είναι σαν να πατάμε εμείς fit hold. Θα σταματήσει να κινείται. Και αν πατήσουμε πάλι single start, θα συνεχίσει τις κινήσεις που θα έκανε ούτως ή άλλως. Για να διαβάζει όμως τα MIMI01 και να κάνει προαιρετικά σταματήματα, πρέπει να έχουμε πατημένο το κουμπάκι Optional Stop. Αν πατήσουμε το κουμπάκι Optional Stop, βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας το εμφανίζει. Αν το ξεπατήσουμε, αντίστοιχα μας το δίνει. Ωραία. Οπότε, είμαστε στην κατάσταση στο Mode Memory.
και με τα κουμπάκια Select Start και Field Hall, όπως δείχαμε και πριν, το πρόγραμμά μας θα τρέξει. Το κουμπάκι το οποίο γράφει Coolant, μπορούμε είτε χωρίς να τρέχουμε το πρόγραμμά μας, είτε καθώς το τρέχουμε, να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε την παροχή του κοπτικού μας υδρού. Το κουμπάκι αυτό λειτουργεί σαν override, δηλαδή αν το πρόγραμμά μας του λέει μέσα να ανοίξει το υδρό του κοπτικού μας, αν το πατήσουμε, εμείς θα το κλείσουμε. Και αντίστοιχα, αν το ξαναπατήσουμε, θα το ξανανοίξει. Ας το πατήσουμε λοιπόν να δούμε. Θα δούμε τώρα ότι πετάει το κοπτικό εκεί πέρα. Το έχουμε στρίψει, θα το πετάει πίσω για να μην μας λερώσει εδώ πέρα το τραπέζι μας. Και εδώ πέρα μπορούμε να το γυρνάμε σε διάφορα σημεία για να το στρέφουμε. Καμιά φορά, επειδή η μηχανή μπορεί να μένει για πολύ καιρό αχρησιμοποιητή, μπορεί να χρειάζεται λίγο συμπλήρωμα νερό στην ελαιολεκάνη. Γιατί το κοπτικό μας υδρό είναι σαπουνέλαιο, το οποίο αραιώνεται με νερό. Οπότε με τον καιρό μπορεί το νερό αυτό να εξατμίζεται. Γενικά αυτό το βλέπουμε με την εμπειρία. Ας πούμε τώρα αυτό το κοπτικό εδώ πέρα το βλέπουμε ότι είναι λεπτόρευστο και μας αρέσει, οπότε είναι ικανοποιητικό. Η ελαιολεκάνη, όπως θα δούμε, βρίσκεται στο πλάι της μηχανής, δηλαδή βρίσκεται σε αυτό το πέρα το σημείο. Ενώ εδώ πέρα αφαιρείται ό,τι υπόλοιπα υπάρχει σε περισσευούμενο σαπουνέλαιο.